Πρωινό Κυριακή στην Τρίπολη με τον Παναρκαδικό να υποδέχεται τη Σαντορίνη στο ισόπαλο 0-0 σε μια αναμέτρηση που έγινε υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Παρά τον ήλιο, πάρα πολύ το κρύο στο γήπεδο του Παναρκαδικού, πολικές συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις στην αναμέτρηση, με τον Παναρκαδικό να μην καταφέρνει αυτή τη φορά να πάρει το τρίποντο, να κολλάει στο 0-0. Με αντίπαλο την αξιόμαχη Σαντορίνη, η οποία μπήκε καλά όπως βλέπουμε στις πρώτες φάσεις, έχει τις πρώτες καλές στιγμές της αναμέτρησης. Εδώ ένα φάουλ για τον Παναρκαδικό, η απομάκρυνση είναι το 18ο λεπτό και είναι η πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Σαντορίνη με το Σγκούρι να βγαίνει απέναντι από το Μάνου. Εδώ εξαιρετική αντίδραση του Μάνου, ο οποίος σταματάει τον επιθετικό του Σαντορίνης και κρατάει το 0 για τον Παναρκαδικό. Μεγάλη επέμβαση από τον Μάνο, ο οποίος και στο δεύτερο ημίχρονο είχε επίσης μια εντυπωσιακή απόκρουση. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Εδώ ένα σουτ που θα γίνει από τον Μπολίζο. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια με την ομάδα της Μικόνου στο πρώτο μέρος να είναι καλύτερη, να πατάει περισσότερες φορές στην πράσινη περιοχή σε αντίθεση με τον Παναρκαδικό που ήταν σε πιο παθητικό ρόλο σε αυτό το πρώτο μέρος. Εδώ μια σέντρα, ο Σγκούρι προσπάθησε με προσπάθησε με προβολή να απειλήσει, μπάλα πέρασε έξω. Σιρεγγέλας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ομάδα του Παναρκαδικού, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Δεν είχε πολλές καλές στιγμές η αναμέτρηση. Η αναμέτρηση εδώ είναι η καλύτερη στιγμή του Παναρκαδικού που θα δούμε. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Λαζαρίδη και σου την μπάλα στο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναρκαδικό. Η μπάλα σταματάει, συμβολή των δοκών. Στη συνέχεια ένα σου του Κολιόπουλου. Η φάση συνεχίζεται. Ο Λαζαρίδης έκανε πολύ ωραία ενέργεια και τρομερό σου την μπάλα, όμως βρήκε το δοκάρι. Ήταν άτυχος ο Λαζαρίδης στη φάση αυτή. Εδώ η ομάδα, η σέντρα που θα γίνει, ο Παντίδος ο Μάνος, τρομερή επέμβαση. Στη συνέχεια τον γκολ δεν θα μετρήσει για, με υπόδειξη για offside. Πάντως η πρώτη κεφαλιά στην, που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές της Μικόνου με τον Νίκο Παντίδο σταματάει στον Μάνο, ο οποίος με τρομερά ρεφλέξ θα πει για δεύτερη φορά ένα εμφατικό όχι στην ομάδα της Σαντορίνης. Εδώ ξανά ο Πολίζος θα δοκιμάσει το σουτ μετά από ωραία ενέργεια και προσποίηση που έκανε η μπάλα. Πέρασε έξω. Ο Κονδύλης στην δυνατή μονομαχία. Ο Πούτσι ήταν, ο Λαζαρίδης το σουτ, ο Καμπεράι προσπαθεί να μπει στην πορεία της μπάλας. Αυτή θα φύγει out. Νέα καλή στιγμή για τον Παναρκαδικό. Η σέντρα του Λιακόπουλου. Η λάθος έξοδος του Φαρμάκη και το λάθος των αμυντικών, ο Κολιόπουλος ο σου την μπάλα περάσει έξω και αυτή είναι κατά μετράτος πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Παναρκαδικού. Για να περάσουμε στην τελευταία φάση του αγώνα, μια σέντρα, η κεφαλιά που θα γίνει, ο Φαρμάκης μπλοκάρει, ο τελικό Παναρκαδικό Σαντορίνη 0-0.